ερχόμενους στους θεσμούς, αλλά παράλληλα υπηρετώντας τους κόλους και ταυτόχρονα τους πολίτες, το τελευταίο χρονικό διάστημα στην επικαιρότητα έχει έρθει πάρα πολύ έντονα αυτό που λέγεται ενέργεια, αυτό που λέγεται φυσικό αέριο. Θα θέλω μέσα από την συνάντηση αυτή, γιατί προλαλήσατε, με καλύψαν ίσως σε αρκετά ζητήματα και θέματα, μέσα από τα μέσα κοινωνικής δεξίωσης, δικτύωσης και διάφορα άλλα, αντιλαμβανόμαστε ένα σαφές... Παρακαλώ, κύριε Μετρόπουλος, επικρατεί γενικότερα μία ασάφεια, θα την έλεγα, την οποία δεν μπορούμε να την προσδιορίσουμε σε σχέση με την ενέργεια. Εάν θα είμαστε στο πρώτο χρονοδιάγραμμα, από όπου περνάει ο κόσμος και αναφέρομαι Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία, εκτός εάν η Καστοριά, τα Γρεβενά και το Άρχος Οριστικό είναι σε ένα δεύτερο χρονοδιάγραμμα, από ό,τι άκουσε τον κύριο Υπουργό, τους ώστε να διασφαλίσουμε τις όποιες, έτσι κατάλαβα κύριε Υπουργέ, αν μου επιτρέπετε, τις όποιες πιστώσεις σε ένα χρονικό διάστημα μεταξύ του 20-23. Συγγνώμη που δεν σας συνεχάρει καταρχήν για αυτό που λέγεται επιχειρηματικότητα για την αδειοδότηση του εκθεσιακού κέντρου και ταυτόχρονα με την τιμολογιακή πολιτική. Αλλά εύλογο είναι να υπάρχει τεράστια ανησυχία και στους πολίτες και σε εμάς που είμαστε εδώ για να τους υπηρετούμε, να γνωρίσουμε επιτέλους με σαφήνεια πότε ακριβώς θα περάσει η ΔΕΠΑ, θα δημιουργήσει τα δίκτυα εσωτερικά των πόλεων και συγκεκριμένα της Καστοριάς και του Άρχους Οριστικού. Ζητάμε συγκεκριμένες ημερομηνίες από εσάς, κύριε Υπουργέ και κύριε Περιφερειάρχα.